Για τρίτη ημέρα οι κύριοι Μητσοτάκης και Πιερακάκης κρύβονται μετά την αποκάλυψη των New York Times για τη διπλή παρακολούθηση της Artemis Σίφορτ. Πέραν από το γεγονός ότι για πολλωστή φορά επιβεβαιώνεται ότι η ΕΕΠ και Πρέταντορ λειτουργούσαν από κοινού για το ίδιο κέντρο, πλέον προκύπτουν νέα κέρια ερωτήματα. Για ποιο λόγο η ΕΕΠ ανανέωσε έξι φορές την εντολή παρακολούθησης της κυρία Σίφορτ. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκη έδωσε εντολή να παρακολουθηθεί η Αμερικανίδα επίκως. Ποιος έδωσε κύριε Πιερακάκη πρόσβαση στα στοιχεία εμβολιασμού της προκειμένου εν συνεχεία να επιμολυνθεί το κινητό της. Όσο και να κρύβονται θα απαντήσουν θέλουν δεν θέλουν.